Λοιπόν, ολοκλήρωσα τον Εσχέν, τον Γκολάσο Εσχέν. Φαίνεται ωραία κάρτα, αλλά τον κράφταρα με σκοπό να μπει στο Evolution, θα πάει 92 και παίρνει μερικά πολύ ωραία upgrades με το Evo. Θα τον δοκιμάσω στην ομάδα να δω πώς είναι και ας ελπίσουμε να είναι όσο καλός φαίνεται. Λοιπόν, ολοκλήρωσα το Γκολάσο Goldmaster. Θα πάρουμε ένα 85x10 και ένα 87x4. Το Daily Play, τα packs που παίρνουμε κάθε μέρα. Και τα Daily Play, επειδή το ολοκλήρωσα, κάναμε και τα 6 completions. Και εδώ πέρα θα πάρω ακόμα ένα 86x2 και ένα 85x5. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε όλα αυτά. Το 86x2 είναι Inform, Γαλλία, Centerback. Έχουμε μάλλον Renard και Inform από πίσω. Επίσης έχουμε νέα Team of the Week, στην οποία αν δεν κάνω λάθος είναι όλοι 87+. Πάμε στο 85x5. Πάλι έχουμε Uniform. Ζάμπι είναι αυτή, τι είναι? Right Wing, Feyenoord. Είναι διπλό. Είναι δύο Uniform μαζί με τον Clean Diest. Okay. Ναι, πρέπει όλοι Uniform να είναι από 87+. Και έχουμε και Ronaldo μέσα, τον άλλη. Πάμε στο 87x4. Εδώ έχουμε Inform, Πολωνία, Striker, είναι Lewandowski. Έχουμε Lewandowski, τέλεια, και έχουμε και Inform από πίσω. Μαζί με το Lewandowski έχουμε... Οκ, Ματζέσκι. Και έχουμε και Kin. Και πάμε και στο 85x10. Αυτό μπορεί να μας δώσει πολύ ωραία πράγματα. Χρυσό φλερ βλέπω, Αργεντινή, Striker. Έχουμε Λαουτάρο σαν face card, κακό αυτό. Μαζί με τη Ρόλφο, με την Πάνιος. Από 85x10 έχουμε face card 2.87, αρέσει, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Οκ, okay, εντάξει, τουλάχιστον έχουμε από πίσω και Kin, τον 91 και Lineker. Παιδιά, δυστυχώς έχασα τον ήχο από τα κλιπάκια από εδώ και πέρα. Οπότε το κάνω record μετά τον ήχο. Από ό,τι βλέπετε είναι τα Rivals Rewards, είναι τα Rewards από Elite Division. Είναι τα 200k, τα 2Mega, τα 250k pack, τα οποία τα άνοιξα και τα είναι χάλια. Οπότε πήγαμε κατευθείαν στα 85x7 και τα 87x4. Εδώ βλέπουμε, άνοιξα το πρώτο 85x7. Ήταν για face card Κροατία, CM ήταν ο Modric. Και από πίσω ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ήταν μαζί με τη Renard, ok. Καλό φόντερ. Είχε μέσα και Odegaard και Cancelo και Gundogan. Ανοίξαμε το δεύτερο, 85x7. Και βλέπω αυτό το flare και νομίζω ότι είναι Inform στην αρχή. Και είδα και Βραζιλία και φρίκαρα μετά. Ήταν Βραζιλία goalkeeper από τη City, ήταν ο Ederson. Και νόμιζα ότι είχα βγάλει Golasso icon. Αυτή την εντύπωση είχα στην αρχή. Είδα Henry και τρόμαξα λίγο γιατί δεν θυμόμουν άμα υπήρχε στο πρόμο. Εν τέλει ήταν ο απλός Henry. Και έβγαλα icon κανονικό μετά από μήνες. Και ανοίγει το pack, το βλέπω ολόκληρο και είχε μέσα και δεύτερο icon. Είχε μέσα Desailly. Δεν έχω ξαναβγάλει ποτέ δύο icon σε ένα pack εκτός από promo packs που είχε στο store της EA. Δυστυχώς είχα βάλει τον Εσιάν από ό,τι είδα στην αρχή του βίντεο στο Evo το καινούριο που βγήκε. Θα προτιμούσα να έχω βάλει τον Desailly. Φαίνεται πολύ πιο ωραία κάρτα. Αλλά οκ, και ο Εσιάν είναι πολύ καλή. Μετά τώρα πάμε στα 87x4 νομίζω. Και βλέπουμε goalkeeper Γερμανία, ήταν ο Ter Stegen μαζί με Inform από πίσω. Ήταν αυτός ο Sporting νομίζω, ναι, ο Γκένι Κατάμο, όπως λέγεται. Βγάλαμε και QL από πίσω, άλλον έναν Γκολάσο Hero. Πήγαμε στο δεύτερο 87x4. Αυτό ήταν χρυσό, Βέλγιο, goalkeeper, ήταν ο Courtois, τον οποίο τον βγάζω συχνά. Και ήταν και διπλό και μου κάνει εντύπωση, ήταν μαζί με τον De Bruyne. Που είναι 91 rating, φυσικά βγάλαμε 91, 90 και 89 τυχαία και πέρα από πίσω. Μετά πήγαμε στα 84x7, κλασικά όπως κάθε μέρα, να ανοίξουμε και τα τρία. Αργεντινή, Striker, Λαουτάρο, μαζί με Inform από πίσω. Που ήταν, δεν θυμάμαι ποιος, ήταν ο Laporte, ναι, ok. Είναι και μεγάλο rating. Πήγαμε στο δεύτερο 84x7. Και αυτό χρυσό. Γαλλία, left back ήταν η Καρτσαουή,
της Παρή και μαζί με την Κερτσαουή είχαμε τον Λαουτάρο ξανά για χιλιοστή φορά σε αυτό το pack opening. Όπως βλέπετε ήταν σχεδόν όλοι duplicate και πήγαμε και στο τελευταίο, στο οποίο ήταν πάλι χρυσό. Βγάλαμε πάλι Πολωνία, πάλι Striker, πάλι αυτή η παίχτρα που δεν μπορώ να προφέρω, Παχόρ, Πέιτζορ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ήταν μαζί με τον Μπρούνο της United. Okay. Φόντερ και είχα μέσα και Vidic, άλλο έναν icon. Και εδώ παιδιά από ό,τι βλέπετε κράφταρα άλλο ένα icon pick. Έβγαλα Rivaldo, Sanchez και Smith. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, Sanchez έχω ξαναβγάλει, τον είχα βάλει σε SBC. Η Smith μου φαίνεται αρκετά διάφορη. Ο Rivaldo δεν είναι καμία τρομερή κάρτα, απλά πιστεύω ότι είναι καλύτερη από αυτές τις τρεις επιλογές που είχα. Εν τέλει διάλεξα τον Rivaldo, οπότε θα δείτε σε λιγάκι. Και τον έβαλα και σε μια έτσι fun to play squad, την οποία την έφτιαξα για να παίξω τα playoff, που συνήθως είναι λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο εύκολα. Και έφτιαξα την ομάδα που θα δείτε τώρα. Και έβαλα και Insigne και Bellerin και McKennie για να κάνω και το objective του Colomoni. Και ήθελα να δοκιμάσω και αυτή την κάρτα που βλέπετε τώρα, τον Sanchez. Τον είχα κάνει από κάποιο showdown, φαινόταν πολύ ωραία. Εν τέλει όμως έβγαλα τον Desailly και έβαλα και καινούς θέσεις του, γιατί είχα ακούσει ότι είναι βράχος πίσω. Και από ό,τι βλέπετε είναι και στο progress ο Eschen, ο Ivo, που είναι στο κέντρο, έχει πάει ήδη 92. Τον δοκιμάζω, είναι πάρα πολύ καλός, τον τελειώνω και θα δούμε πώς θα γίνει.